Εκ μέρους όλων των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, ευχαριστούμε από καρδιάς όλους εκείνους που βοήθησαν για να πραγματοποιηθεί σήμερα αυτή η μεγάλη κινητοποίηση. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο, τους καλλιτέχνες μας, τον μεγάλο Γιώργο Μαργαρίτη, τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, τον Δημήτρη Κανέλο, τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη, την ορχήστρα, αμφιλοκερδός, με τη φωνή τους, τη τέχνη τους, συμπαραστέκονται στο τίμιο και δίκαιο αγώνα μας. Είναι τιμή μας, τιμή για τους εργάτες της ΛΑΡΚΟ, αυτή η από καρδιάς προσφορά που μας έκαναν, που είναι σήμερα μαζί μας, που θα τραγουδήσουν για τον αγώνα μας. Ευχαριστούμε τα σωματεία, τις ομοσπονδίες, τα εργατικά κέντρα, τους εργαζόμενους που από τον Πειραιά, την Αθήνα, τη Λαμία, τη Λιβαδιά, τη Θήβα, τη Χαλκίδα, όλη τη Στερεά, για ακόμη μία φορά εκφράζουν την αλληλεγγύη τους με τη φυσική τους παρουσία. Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους εντός και εκτός από ΛΑΡΚΟ, εντός και εκτός της περιοχής μας, που μέρα και νύχτα τα τελευταία 24 ώρα τη βγάλανε σε αυτόν εδώ το χώρο για να στηθεί με επιτυχία η συναυλία αλληλεγγύης. Η τιμή που μας κάνετε όλοι σας μας δεσμεύει να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα μέχρι το τέλος. 20 μήνες τα καταφέραμε, γιατί είχαμε όλους εσάς δίπλα μας. 20 μήνες έφερε αποτέλεσμα ο αγώνας μας, γιατί στα χτυπήματα που δεχτήκαμε από την κυβέρνηση και από διάφορους μηχανισμούς που στηρίζουν την εκποίηση της ΛΑΡΚΟ, μας δώσατε το χέρι, μας κρατήσατε όρθιους. Σίγουρα οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ 20 μήνες δείξαμε αντοχή, ενότητα μεταξύ μας, μεταξύ εργαζομένων του εργοστασίου, με εργαζόμενους στα μεταλλεία, με εργαζόμενους στην έδρα, μεταξύ παλιών και νέων, μεταξύ εργαζομένων στη ΛΑΡΚΟ και εργαζόμενοι σε εργολαβίες. Τα πνευμόνια όμως αυτής της αντοχής εσείς είστε. Σε εσάς χρωστάμε το γεγονός ότι αντέξαμε και την ώρα που μας χτύπησαν με μεγάλες μυστολογικές περικοπές δεν το βάλαμε κάτω. Συνεχίζαμε, αγωνιστήκαμε για να τις αναχαιτήσουμε και τα καταφέραμε. Είναι χειροπιαστό το γεγονός ότι μεγάλο κομμάτι από αυτές τα ξαναπήραμε πίσω. Μέρος από τον ιδρώτα που αρχικά μας έκλεψαν με τον αγώνα το πήραμε πίσω. Το πήγαμε στις οικογένειές μας, στα παιδιά μας. Αντέξαμε, δεν το βάλαμε κάτω. Την ώρα που επιδίωξαν να αξιοποιήσουν τις απαγορεύσεις της πανδημίας, το φόβο, επιδίωξαν σε αυτές τις συνθήκες να πραγματοποιήσουν απολύσεις εργαζομένων σε εργολαβίες, διαθεσιμότητα ή εκπεριτροπή εργασίας στους υπόλοιπους, επιδίωξαν να σταματήσουν παραπέρα τη λειτουργία της ΛΑΡΚΟ. Εμείς δεν τους αφήσαμε χώρο. Τους σταματήσαμε, κρατήσαμε τη ΛΑΡΚΟ ανοιχτή και μέχρι σήμερα είμαστε όλοι μέσα στις δουλειές μας. Μέσα από αυτόν τον 20μήνο αγώνα και την αντοχή που έχουμε δείξει, ανατρέψαμε δεδομένα που μας έβαζε η κυβέρνηση. Αποδείχτηκε ότι οι αγώνες, όταν έχουν σωστό περιεχόμενο, ενότητα και εκφράζεται αλληλεγγύη, είναι αποτελεσματικοί. Αρχικά, η κυβέρνηση μέσα από τον νόμο που ψήφισε μας είπε ότι θα μας απολύσει όλους χωρίς αποζημιώσεις, ότι είμαστε κακομαθημένοι και βολεμένοι και δεν συζητάει μαζί μας. Σήμερα, ενώ δεν έχει καταφέρει να μας σπάσει, μας λέει ότι θα νομοθετήσει και θα μας αποζημιώσει όλους. Σε κάθε συνάντηση που πραγματοποιείται, ζητά τη συνένεσή μας για να προχωρήσει. Παραδέχεται και η ίδια ότι είμαστε ο μοναδικός χώρος που η κυβέρνηση έχει αναγκαστεί να κάνει διάλογο με τους εργαζόμενους. Βεβαίως, ακόμη είμαστε πίσω από την ικανοποίηση των δίκαιων και τίμιων ετοιμάτων μας. Είμαστε όμως όρθιοι για να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα μέχρι την ικανοποίησή τους. Αυτό βγήκε και από τη σημερινή συνάντηση. Η κυβέρνηση για ακόμη μια φορά προσπάθησε να μας τρομοκρατήσει, να φορτώσει τις ευθύνες της δικής της πολιτικής στους εργαζόμενους. Μας είπε ότι αν δεν βρεθεί επενδυτής η ΛΑΡΚΟ θα κλείσει. Αλλά για να βρεθεί επενδυτής θα πρέπει να απολύσει εργαζόμενους. Είναι ξεκάθαρο ότι στο κόκκινο χαλί που έχει στρώσει για να εκποιήσει τα φιλέτα της ΛΑΡΚΟ, αξίας 3 εκατομμύρια ευρώ, τα αφεντικά της, οι υποψήφοι μνηστήρες βάζουν όρο να ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση με τους εργαζόμενους, έτσι ώστε αυτοί να μπορούν να διαλέξουν
όσους θέλουν και με τους όρους που θέλουν. Σε αυτή τη βάση η κυβέρνηση προσπαθεί να αποσπάσει τη συνένεση στις απολύσεις μας. Ζορισμένη από τους αγώνες μας, δεν της είναι τόσο εύκολο να τις προχωρήσει μονομερώς. Γι' αυτό εντείνει τους εκβιασμούς με όλα τα μέσα. Οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ πλέον έχουμε την πείρα για να κατανοήσουμε βαθιά ότι η συνέχιση του αγώνα είναι μονόδρομος. Οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ θέλουμε τη διασφάλιση της συνέχισης της ενιαίας λειτουργίας της, τη διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας και όταν έρθει στον καθέναν μας η ώρα να συνταξιοδοτηθούμε, να φύγουμε λαμβάνοντας το μόχθο μας, τα δικαιώματα που είναι καταχυρωμένα με το αίμα και τον ιδρώτα μας. Δεν κλείνουμε τις πόρτες στο διάλογο. Με τους αγώνες μας επιδιώκουμε να υπάρξει διάλογος στη βάση της ικανοποίησης των δίκαιων αιτημάτων μας. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, φίλοι και φίλες, δεν θα αναπαράγουμε σήμερα τις δυνατότητες που έχει η ΛΑΡΚΟ. Τους τελευταίους 20 μήνες έγιναν γνωστές σε πλατιά στρώματα του λαού μας όλη τη χώρα. Σήμερα, ευχαριστώντας όλους εσάς που είστε μαζί μας και με τη συμμετοχή σας αποδεικνύετε το ένας για όλους και όλοι για έναν, θα αφιερώσουμε αυτή την κινητοποίηση σε όλα τα αδέρφια μας που στα 60 χρόνια λειτουργίας έχασαν τη ζωή τους στις βάρδιες από επαγγελματικές ασθένειες, έμειναν ανάπηροι, σακατεύτηκαν για να δημιουργήσουν τη ΛΑΡΚΟ, σακατεύτηκαν για να οικονομήσουν τα μεγαθύρια του νικελίου σε Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Αφιερώνουμε αυτή την κινητοποίηση στα μάρμαρα των νεκροταφείων των χωριών μας, φωνάζοντας ότι σε αυτά τα μάρμαρα κακιά σκουριά δεν πιάνει. Δεσμευόμαστε ότι αυτόν τον αγώνα θα τον φτάσουμε μέχρι το τέλος, μέχρι τη νίκη. Αφιερώνουμε αυτή την κινητοποίηση στον 20μηνο αγώνα μας, στην αντοχή που έδειξαν οι οικογένειές μας, σε όλους εσάς που μας συμπαρασταθήκατε για να αντέξουμε. Οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ, οι τοπικές κοινωνίες γύρω από αυτή, είμαστε ενωμένοι και σε αυτή την ενότητα έχουμε τη συμπαράσταση χιλιάδων δεκάδων εργαζομένων από όλη τη χώρα. Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι να κρατήσουμε τη ΛΑΡΚΟ ανοιχτή, να μην αφήσουμε να μαραζώσουν τον τόπο μας, να μην απολυθεί ούτε ένας εργαζόμενος, να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από το μόχθο των εργαζομένων. Μόχθος που δεν προορίζονταν για τις ελβετικές τράπεζες, αλλά για τον τόπο μας, για τη χώρα μας. Κλείνουμε καταγγέλλοντας τη στάση της εργοδοσίας στον ελληνικό χρυσό, που πατώντας το νέο νόμο έκτρωμα, απέλυσε για δεύτερη φορά, την πρώτη τα μάζεψε βέβαια, θα τα ξαναμαζέψει, τον πρόεδρο του Σωματείου των Εργαζομένων. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον αγώνα που γίνεται για την ανάκληση της απόλυσης, στον αγώνα που γίνεται για τη δικαίωση των αιτημάτων του Σωματείου των Μεταλλορύχων στη Χαλκιδική, βροτοφωνάζουμε μαζί τους, κάτω τα χέρια από τα σωματεία, κάτω τα χέρια από τους τίμιους συνδικαλιστές, κάτω τα χέρια από τα τίμια και δίκαια αιτήματα των εργαζομένων σε όλη τη χώρα μας. Δεν θα τους περάσει. Την ανάπτυξη των απολύσεων, της σκλαβιάς, να την κρατήσουν για τους εφοπλιστές και τους βιομηχάνους. Αυτούς να απολύσουν, αυτούς να στείλουν να ζήσουν με 300 και 400 ευρώ. Το επόμενο διάστημα τα διοικητικά συμβούλια θα εκτιμήσουν την τελευταία συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, θα ενημερώσουν τους εργαζόμενους, θα πάρθουν νέες συλλογικές αποφάσεις. Σας ευχαριστούμε. Καλή διασκέδαση και καλούμε όλους να κρατήσουν ψηλά τη σημαία των δίκαιων και τίμιων αιτημάτων όλων των εργαζομένων. Δεν τους φοβόμαστε. Όπως θα πει και ο ποιητής στη συνέχεια, έχουμε χρόνια στα καράβια για να βοηθηθούμε, για να φοβηθούμε τις φουρτούνες που σηκώνει η πολιτική τους. Θα αντέξουμε. Είμαστε δυνατός καρύ. Στο τέλος, εμείς θα είμαστε νικητές. Καλή διασκέδαση σε όλους σας.